Το μήνυμα είναι ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες υπό την έννοια ότι έχουν σταθμιστεί πολιτικές και έχουν μετρήσει οι πολίτες μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις που έπεσαν στην ελληνική κοινωνία ποιος με σοβαρότητα πολιτεύεται και ποιος θέλει να δοθεί πραγματική διέξοδος στα οικονομικά διέξοδο αλλά και στα κοινωνικά διέξοδα που έχουν σωρευτεί στην ελληνική κοινωνία. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με ένα πρόγραμμα μετρημένο, ρεαλιστικό, προοδευτικό, ένα πρόγραμμα που γίνεται ασπίδα για τους αδύναμους, είναι σήμερα μία διέξοδος για όλους τους προοδευτικούς πολίτες απέναντι σε μία κυβέρνηση που απέτυχε στα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα που ταλάνισαν την κοινωνία, δημιούργησε μία απαράδεκτη κατάσταση σε θεσμικό επίπεδο, ιδίως με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, και απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση δυστυχώς βρίσκουμε το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, την ποιοδοσία, τα εύκολα λόγια. Θεωρώ ότι τραγικά συμβάντα τα οποία σημάδευσαν την ελληνική κοινωνία, όπως ήταν το ατύχημα των απεργών, μπορεί να αποτελέσουν εφαλτήριο για όλους τους πολίτες να σκεφτούν πού πηγαίνει αυτή η χώρα. Διότι τόσο το ατύχημα αλλά και η οικονομική κατάσταση της χώρας πρέπει να μας κάνουν όλους να ανησυχούμε. Και απέναντι σε αυτή την ανησυχία πρέπει να προτάξουμε ένα ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών χωρίς μεγάλα λόγια και χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε όλους τους πολίτες της χώρας. Καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο Παντοκράτορα. Είναι η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση που κάνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα στη Ζάκυνθο. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που δίνει σήμερα ο Ζακυνθινός λαός για την ανατροπή που όλοι περιμένουμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Τα μηνύματα που λαμβάνω από τον κόσμο μέχρι σήμερα είναι πολύ θετικά και για την πορεία της παράταξης, αλλά και για την ενασχόληση της νέας γενιάς με τα πολιτικά. Μιας γενιάς η οποία είναι αποσυνοτολισμένη, αλλά πλέον σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά της, ασχολείται πάλι με την πολιτική, είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο για ολόκληρη την κοινωνία. Θεωρώ ότι τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν και τον τόπο μας, τη Ζάκυνθο, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, θα μπορέσουν να λυθούν μόνο όταν βγουν μπροστά και οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους θα μπορέσουν από κοινού να βρουν λύσεις στα προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ είναι ένα κόμμα ιστορικό, προοδευτικό, που καλεί όλους τους ανθρώπους, ολόκληρη την κοινωνία, να εμπιστευτούν τις θέσεις του, οι οποίες είναι θέσεις ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, δεν χαϊδεύουν με τα αυτιά των ανθρώπων, προτείνουμε λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και να δώσουν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Ελλήνων, προβλήματα που αφορούν την ακρίβεια, η οποία ταλανίζει τη χώρα μας, ζητήματα που αφορούν με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Είναι σημαντικό το ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το κόμμα αυτό που πρότεινε το νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ένα νόμο τον οποίο τότε δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μπορούμε πλέον να κάνουμε εκείνες αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και να υπάρχει πολιτική βούληση προκειμένου να προστατευτούν οι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας. Όλοι εμείς που από χρόνια αγωνιζόμαστε για το ΠΑΣΟΚ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί βλέπουμε πια μια μεγάλη συσπήρωση, βλέπουμε όλους τους παλιούς συντρόφους να επανακάμπτουν, να γυρίσουν στο σπίτι τους, έτσι όπως το αποκαλούμε εμείς το χώρο μας, το κόμμα μας, και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στο Δημαρχείο του Λαγανά. Εδώ θα ξεκινάμε την πρώτη μας συγκέντρωση, την πρώτη μας εκδήλωση. Θα γυρίσουμε όλοι τη Ζάκυνθο. Πιστεύω ότι η συσπήρωση μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Ο κόσμος πια φεύγει από το φόβο και τη δειλία που τον ανάγκαζε να κάθεται στο καναπέ του. Ξέρει πια ότι ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος έντιμος, ένας χώρος καθαρός πια, χωρίς ψέματα, χωρίς υπερβολές, στηριζόμενος πάντα στο ρεαλισμό, στην πραγματικότητα, στα έργα
Γιατί αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε όλη την Ελλάδα, το Πασόκ είναι εκείνο που έφτιαξε την Ελλάδα, το Πασόκ είναι εκείνο που έφτιαξε την ελληνική οικογένεια.